μένεις κοντά, μη μένεις κοντά. Αι, αι, σε κατσούφι άνθρωπο, στάσου κοντά, στάσου, στάσου κοντά. Σ' όσους έχουν χάρη και μεγάλη καρδιά, και μεγάλη καρδιά. Όταν μπαίνεις σε έναν όμορφο κήπο, όταν μπαίνεις σε έναν όμορφο κήπο, μη χάνεις τον καιρό σου με τα αγριόχορτα. Μη χάνεις τον καιρό σου με τα αγριόχορτα. Μείνε κοντά στο γιασεμί και στον άρκισο. Μείνε κοντά στο γιασεμί και στον άρκισο. Μη μένεις κοντά, μη μένεις κοντά. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Καλώς εμίξαμε, επιτέλους. Επιτέλους, ρε παιδί μου. Καλώς ήρθαμε. Επιτέλους. Στο Δημοκρατικό Ηράκλειο. Είμαστε ωραία. Πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο να παίζεις στο Ηράκλειο. Γιατί είσαι με τους φίλους σου, με την οικογένειά σου, οπότε τους βλέπεις κιόλας, είναι σαν ένα gathering. Τι ωραία. Στο χώρο αυτόν έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές. Φαντάζομαι κάποια από εσάς τη ξανάρθει και στο παρελθόν. Και εδώ η μνήμη πάντα της Διάνας Μανουράς είναι παρούσα και γι' αυτό φυσικά αφιερώνουμε και αυτή τη βραδιά στη Διάνα. Πάμε να συντονιστούμε λίγο κοινωνικοπολιτικά και θα τα ξαναβρούμε πάλι τη χαρά. Ακούσαμε ένα ποίημα του Τζελαλαντίν Ρουμί και τώρα ένα ποίημα του Μπέρτολντ Μπρέχτ. Κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα και κατωθέτους φαίνεται υπάρχουν, υπάρχουν άλλα πατώματα. Κι όμως ακόμα και κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα. Και ακόμα και εμάς τους κακότυχους υπάρχουν άλλοι που καλότυχους μας λένε. Και ακόμα και εμάς τους κακότυχους υπάρχουν άλλοι που καλότυχους μας λένε. Όμως ακόμα και κάτω από εμάς υπάρχουν άλλα πατώματα και κατωθέτους φαίνεται υπάρχουν, υπάρχουν άλλα πατώματα. Και ακόμα και εμάς τους κακότυχους υπάρχουν άλλοι που καλότυχους μας λένε. Και ακόμα και εμάς τους καλότυχους υπάρχουν άλλοι που καλότυχους μας λένε. Υπάρχουν άλλοι που καλότυχους μας λένε. Έτσι τα είπε ο Μπέρτολντ Μπρέχτ για να θυμόμαστε αν είμαστε ή όχι προνομιούχοι. Και συνεχίζουμε στο ίδιο κλίμα του πολιτικο-οικονομικού. Ποιος έδινε μάθημα σήμερα, ασχολείται. Το κοινωνικό, πολιτικό σκηνικό. Αυτή, παιδί μου, δεν. Μιχάλης Γκανάς.
αυτή, παιδί μου, δεν σου χαρίζουνε ούτε την ίστα τους. Όλο δεν και δεν και δεν και δέντρο δεν φυτέψανε τα χέρια τους. Δεν χαϊδέψανε σκυλί, γάτι, πουλάκι πληγωμένο. Αυτή, παιδί μου, δεν. Αυτή, παιδί μου, δεν δίνουν του αγγέλου τους. Όλο δεν και δεν και δεν και δέντρο δεν φυτέψανε τα χέρια τους. Αυτοί, παιδί μου, δεν είδαν, κατάργησαν τα μάτια τους. Δεν χαϊδέψανε σκυλί, γάτι, πουλάκι πληγωμένο. Αυτοί, παιδί μου, δεν ξέρουνε, δεν αγαπούν, ξέρουνε μόνο να πεθούν. Δεν ξέρουνε, δεν αγαπούν, ξέρουνε μόνο να απαιτούν. Περισσότερα, 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 περισσότερα. Περίπου έτσι γράφεται το μέλλον μας. Περίπου έτσι λοιπόν γράφεται το μέλλον μας. Και ένα ποίημα του Φερνάντο Πεσόα τώρα, για να μας συντονίσει για τα καλά. Αγάπη μου, προτιμώ τα τριαντάφυλλα απ' την πατρίδα μου και πιο πολύ απ' την αρετή μ' αρέσουν οι μανόλιες. Σημασία έχει ποιος κερδίζει και ποιος χάνει, κι αν κάθε χρόνο τα φύλλα γεννιούνται με την άνοιξη. Τι σημασία έχει ποιος κερδίζει και ποιος χάνει, αφού κάθε χρόνο τα φύλλα στο φθινόπωρο πεθαίνουν. Τα άλλα πράγματα που οι άνθρωποι προσθέτουν στη ζωή στην ψυχή μου πολλαπλασιάζουν. Τα άλλα πράγματα που οι άνθρωποι προσθέτουν στη ζωή στην ψυχή μου πολλαπλασιάζουν. Ραμ παμ παμ παμ, αγάπη μου, προτιμώ τα τριαντάφυλλα απ' την πατρίδα μου και πιο πολύ απ' την αρετή μ' αρέσουν οι μανόλιες. Αγάπη μου, όσο αυτή η περαστική ζωή δεν με κουράζει, θα την αφήνω να συνεχίζει να περνά. Τι σημασία έχει ποιος κερδίζει και ποιος χάνει, κι αν κάθε χρόνο τα φύλλα γεννιούνται με την άνοιξη. Τι σημασία έχει ποιος κερδίζει και ποιος χάνει, αφού κάθε χρόνο τα φύλλα το φθινόπωρο πεθαίνουν. Τα άλλα πράγματα που οι άνθρωποι προσθέτουν στη ζωή τι στη ψυχή μου πολλαπλασιάζουν. Τα άλλα πράγματα που οι άνθρωποι προσθέτουν στη ζωή, αχ, τι στη ψυχή μου πολλαπλασιάζουν. Ραμ παμ παμ παμ, αγάπη μου,
Προτιμώ τα 30 φύλλα απ' την πατρίδα μου και πιο πολύ απ' την αρετή μ' αρέσουν οι μανόλιες. Sorry, not sorry. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήτανε. Έχουμε κατασυντονιστεί. Το αισθάνομαι. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Αλλά τι θα σώσει τον κόσμο? Η αγάπη! Ένα ποίημα λοιπόν τώρα του Μιχάλη Γκανά. Το οποίο λέγεται προσωπικό και το οποίο νομίζω έχει νόημα να το αφιερώσουμε στους πιο γενναιόδωρους, στους πιο γλυκούς γονείς που θα μπορούσαμε να έχουμε. Επειδή η ζωή μας μοιάζει να φυραίνει μέρα τη μέρα, δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά. Και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιο άνθρωπο για καιρό. Δεν θα πει πως πέθανε η αγάπη. Κάνοντας σχέδια και παιδιά, καυγάδες, εκδρομές. Κουράστηκε ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί. Και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιο άνθρωπο για καιρό. Φέρνεις στο σπίτι μας ψωμάκια μικρά της αποδημίας. Κάνοντας σχέδια και παιδιά, καυγάδες, εκδρομές. Και ελπίζουν τα παιδιά μας σε καλύτερες μέρες. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή πότε λες όχι και μετά ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε, ντρέπομαι για τα ίσως, τα μπορεί, τα δικά μου, μα δεν αλλάζω, όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα, ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίσει πάλι τα μέλη με δύναμη. Με δύναμη. Και έλξη. Και έλξη. Και δέρμα ζεστό. Και δέρμα ζεστό. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά. Και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιο άνθρωπο για καιρό. Δεν θα πει πως πέθανε η αγάπη. Κάνοντας σχέδια και παιδιά, καυγάδες, εκδρομές. Κουράστηκε ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές και Δευτέρες, νόστιμα, φαγητά και καμένα, θέλοντας ο καθένας να είναι ο άλλος γεφύρι και δέντρο και πηγή κατά τις περιστάσεις ή και όλα μαζί στην ανάγκη. Δεν θα πει πως εγώ δεν μπορώ να γίνω κάτι από αυτά ή και όλα μαζί. Κι αν είναι να περάσω μια ζωή στη σκλαβιά, κι αν είναι να περάσω μια ζωή στη σκλαβιά, έτσι κι αλλιώς ας είμαι, λέω, σκλάβος, ας είμαι, λέω, σκλάβος της αγάπης. Δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Κι αν είναι να περάσω μια ζωή στη σκλαβιά, κι αν είναι να περάσω μια ζωή στη σκλαβιά, ας είμαι, λέω, σκλάβος, ας είμαι, λέω, σκλάβος της αγάπης.
Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, σωστά τα από κανάς. Σωστά. Και ένα πείμα τώρα του Αχιλλέα Παράσχου για τον έρωτα και την αγάπη. Δεν θέλω να με αγαπάς όσο αγαπούν οι άλλοι. Μ' αγάπη ομοιάζουσαν τη σαύρα στα ζρυπάς. Το αίσθημα του έρωτος στιγμήνος άνθος θάλλει. Παντού υπάρχει θάνατος, αλλού να μ' αγαπάς. Αλλού και που να σ' αγαπώ και που δεν είναι μνήμα. Επάνω κάτω ή στη γη τα σφαίρα στα σλιπάς. Παντού ευρίσκεται το πανθανάτου κτήμα. Παντού υπάρχει θάνατος, εδώ να μ' αγαπάς. Εδώ, εδώ πριν τη ζωή ο θάνατος μαράνει. Και φθινοπόρου πριν η δύση ημέρα σκυθροπάς. Ταχύτερον ο έρος σου ο μέγας θα ποθάνει. Πολύ πριν πάψει η ζωή θα πάψεις να αγαπάς. Όχι, όχι, όχι. Κι εδώ θα σ' αγαπώ κι υπό τη γη και πάνω. Και εις θανάτου έρευος κι εις βίου αστραβάς. Δεν είναι χώμα η ψυχή, ποτέ δεν θα αποφάνω. Είναι ζωή κι ο θάνατος, οπότε αν αγαπάς. Κι εδώ θα σ' αγαπώ κι υπό τη γη και πάνω. Και εις θανάτου έρευος κι εις βίου αστραβάς. Δεν είναι χώμα η ψυχή, ποτέ δεν θα αποδάνω. Είναι ζωή κι ο θάνατος, οπότε να αγαπάς. Είναι ζωή κι ο θάνατος, οπότε να αγαπάς. Είναι ζωή κι ο θάνατος, οπότε να ό,τι ακούτε περιλαμβάνεται στο δίσκο προσωπικό και κάτι παράξενο από τις εκδόσεις Μικριάρτητος, θα το βρείτε κάπου εκεί. Και πάμε τώρα σε δύο ολόφρεσκα ποίηματα που σπαρταράνε. Σπαρταράνε σου λέω τώρα. Σπαρταράνε όμως, δεν ξέρω να ακούτε το κλαπ κλαπ κλαπ. Και είναι και στην ποίηση του Παντελή. Φύγαμε. I know. Όπα. Απόψε φανερά, απόψε φανερά. Βλέπω κάτι ανάμεσα στα δόντια του. Που θέλει αλλιώνα, που θέλει αλλιώνα. Να γίνει συλλαβή και μιλεί το ταυτόχρονα. Φύσηξε μετά τον καπνό. Κι όλη η Αθήνα γέμισε πίκρες. Φύσηξε μετά τον καπνό. Κι όλη η Αθήνα γέμισε πίκρες. Καταλήγινα να φτύνει το ταμπάκο που κόλλησε στη γλώσσα του. Απόψε φανερά, απόψε φανερά. Είδα κάτι ανάμεσα στα δόντια του.
έσυψε μετά το καπνό κι όλη η Κρήτη γέμισε πίκρες. Φύσηξε μετά το καπνό κι όλη η Κρήτη γέμισε πίκρες. Φύσηξε μετά το καπνό και όλη η Αθήνα γέμισε πίκρες. Φύσηξε μετά το καπνό και όλη η Αθήνα γέμισε πίκρες. Με ζούρες και ποτήρια και νότες στα μπουκάλια ζήν μεταμορφώνονται σε ζεστές κουβέρτες. Είναι ένα τραγούδι που κρατάει ως το πρωί. Κάτω από τα φώτα της πόλης, κάτω κι απ' τους ανθρώπους της. Κάτω από τα φώτα της πόλης, κάτω κι απ' τους ανθρώπους της. Είναι ένα τραγούδι, το τραγουδά στη νύχτα. Oh, oh, oh. Έξω από το μαγαζί, φορώντας το τακούνι, σου τραγουδάει η νύχτα. Ay, ay, ay. Και μια φωνή σιγό τραγουδά μαζί σου. Πάω κάτω από τα φώτα της πόλης. Πάω κάτω κι απ' τους ανθρώπους της. Πάω κάτω από τα φώτα της πόλης. Πάω κάτω κι απ' τους ανθρώπους της. Όσοι τραγουδάνε τη νύχτα το τραγούδι, ay, ay, ay. Μεταμορφώνονται τι, σε ζεστές κουβέρτες. Είναι ένα τραγούδι, ay, ay, ay. Που το τραγουδά στη νύχτα μακριά από τα φώτα της πόλης. Μακριά ανθρώπους της, μακριά από τα φώτα της πόλης, μακριά. Αλέξη Στενάκη στο κλαρινέτο, Στράτος Γκρίτσαλη στο μπουζούκι, μα Αλέξανδρος Γιώβας στο μπάσο, Χρήστος Καλογεράκης στην κιθάρα. Πετάω πάνω από τα φώτα της πόλης. Πετάω πάνω κι απ' τους ανθρώπους της. Πετάω πάνω από τα φώτα της πόλης. Πετάω πάνω. Φιλιά στον εξώστη. Όμορφα. Και τώρα η στιγμή που όλοι περιμένατε! Τώρα θα σας πούμε τα ρεμπότικα, παιδιά. Δεν κάνω κανέναν πρόλογο, καθότι η ιστορία μιλάει από μόνη της. Το μόνο που ζητώ είναι ο ήχος από το μπουζούκι του Στράτου. Ο Αρθούρος Ρεμπό γεννιέται τον Οκτώβριο του 1854 σε ένα χωριό λίγο πιο έξω από το Παρίσι. Πρόκειται για ένα πραγματικά πολύ παράξενο παιδί. Σε ηλικία 17 ετών, αυτό το παιδί γράφει τα παρακάτω λόγια. Σχεδιάζω να γίνω απόβρασμα όσο μου είναι μπορετό, γιατί θέλω να γίνω ποιητής και παλεύω να μετατραπώ σε προφήτη. Δεν θα καταλαβαίνετε τίποτε από αυτά και είμαι σχεδόν ανίκανος να σας τα εξηγήσω. Σκοπός μου είναι να προσεγγίσω το άγνωστο απορριθμίζοντας
όλες τις αισθήσεις. Πρόκειται για κάτι πολύ παράδοξο, όμως πρέπει κανείς να είναι δυνατός αν είναι γεννημένος ποιητής. Κι εγώ έχω καταλάβει ότι είμαι γεννημένος ποιητής. Στα αλήθεια δεν φταίω εγώ. Είναι λάθος να λέει κανείς σκέφτομαι. Πρέπει να λέει είμαι αντικείμενο σκέψης. Εγώ είμαι ένα άλλο. Ο Ρεμπό, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να πάει στο Παρίσι, στέλνει την παρακάτω επιστολή στον Πολ Βερλέν, 27χρονο, που ζούσε στο Παρίσι με την έγκυο γυναίκα του. Ποιητής κι αυτός. Σχεδιάζω να γράψω ένα μεγάλο ποίημα. Ψέματα ήτανε. Και μου είναι αδύνατο να το δουλέψω στη Σαρλεβίλ. Ό,τι κι αν έλεγα. Δεν μπορώ να έρθω στο Παρίσι. Ψέματα ήτανε. Δεν έχω χρήματα. Δε σ' αγάπουσα. Η μητέρα μου είναι χείρα. Είμαι παλιό παιδό. Και θρησκόληπτη. Και σε βασάνιζα. Μου δίνει μόνο μερικά ψηλά. Γι' αυτό λοιπόν μην κλαις για μένα, μην πονά. Για να πληρώσω το στασίδι μου στην εκκλησία. Είμαι παλιό παιδό. Ο Βερλέν. Και σε βασάνιζα. Λαμβάνει την επιστολή. Γι' αυτό λοιπόν μην κλαις για μένα, μην πονά. Και του απαντά. Για ένα παλιό πελάτε, ρεμάλι τη ζωή. Αγαπημένη μεγάλη για ψυχή. Για ένα παλιό παιδό. Σας προσκαλούμε. Για έναν άλλη. Σας περιμένουμε. Ελάτε. Μην βασανίζεσαι. Ελάτε. Και μην πικραίνεσαι. Αγαπημένη μεγάλη. Και γιατί να φύγεις. Να χαθείς από τη ζωή. Σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε. Ελάτε. Για ένα παλιό παιδό, ρεμάλι της ζωής. Γιατί να φύγεις, να χαθείς απ' τη ζωή. Ο Ρεμπό λαμβάνει την επιστολή και τρέχοντας πάει στο Παρίσι, όχι που θα χανε. Το ζευγάρι, τα παιδιά με το που συναντιούνται, ερωτεύονται και ραυνοβόλα και ξεκινάει έτσι μια από τις μεγαλύτερες ερωτικές ιστορίες στην παγκόσμια λογοτεχνία. Το ζευγάρι τα πάει περίφημα, κατά περίφημα όμως, καταναλώνουν ατελείωτες ποσότητες αψέντη και χασίς και το επόμενο ρεμπότικο είναι ένα ποίημα που έγραψαν από κοινού. Ωστόσο, για να το πω, για να το παίξουμε, θα καλέσουμε στη σκηνή τη μία και μοναδική Λένα Κιτσοπούλου. Λένα, κοπέλα. Σκοτεινή και ζαρωμένη σαν βιολετή γαρίφαλο. Ανασένη στα βρία ταπεινά χωμένη, υγρή ακόμη από τον έρωτα που κατεβαίνει τη γλυκιά πλαγιά των λευκών γλουτών μέχρι την άκρη του Σαχ. Ο Αντώνης, ο Βαρκάρης, ο Σερέτης έπαψε να ζει ρεμπέτης. Θέλει πλούτη και παλάτια και της Καρμέν τα δυο μάτια. Θέλει πλούτη και παλάτια και της Καρμέν τα δυο μάτια. Συχνά το όνειρό μου κολούσε στη βεντούζα της. Η ψυχή μου ζηλεύοντας την υλική συνουσία. Αχ, γύσω της άγριο την έκανε. Αχ, και των λιγμών της φωλιά. Παράτησε τη βάρκα στο λιμάνι, κάτω στο πάσα λιμάνι. Τραγουδάει κι ολοπίνει. Ταυρομάχος πάει να γίνει. Τραγουδάει κι ολοπίνει. Ταυρομάχος πάει να γίνει. Είναι η λιπόθυμη ελιά και η χαδιάρικη φλογέρα ο αγωγός για να κατέβει η ουράνια πραλίνα. Μία, πώς να το πω, θηλυκή Χαναάν κλεισμένη μέσα στην υγρασία. Μα ο άκαρδος ο τάβρος τον σκοτώνει και στη γη τον εξαπλώνει.
σαν τον βλέπει η Καρμέν κλαίει. Πάει κοντά του και του λέει, σαν τον βλέπει η Καρμέν κλαίει. Πάει κοντά του και του λέει. Νήματα όμοια με δάκρυα γαλακτερά κύλησαν κάτω από τον άγριο άνεμο που τα αποθεί. Μέσα από μικρούς θρόμπους κοκκινοπού χώματος, για να χωθούν εκεί που η κλίση τα καλούσε. Αχ, Αντώνη μου, δαρκάρι μου, σερέτη, τώρα μένω με τη σκέτη. Μες στον κόσμο η καημένη, χείρα παραπονεμένη. Μες στον κόσμο η καημένη, χείρα παραπονεμένη. Το ζευγάρι τα πάει περίφημα, όπως είπα και πριν. Ο Ρεμπό και ο Βερλέν πάνε σε διάφορους λογοτεχνικούς περιπάτους, σε διάφορα λογοτεχνικά σαλόνια, περνάνε καταπληκτικά. Το επόμενο ρεμπότικο είναι μια επιστολή που γράφει ο Ρεμπό στον φίλο του Ερνέστ Ντελαέ, που περιγράφει τη ζωή στο Παρίσι όταν δεν βασάνιζε τον Βερλέν, δηλαδή όταν βαριόταν θανάσιμα. Είμαστε live. Είμαστε G. Όλα καλά. Τον περασμένο μήνα η κάμαρά μου έβλεπε στον κήπο του Λυκείου Σεν Λουί. Τι ωραία! Κάτω από το στενό μου παράθυρο έστεκαν πελώρια δέντρα. Στις 3 το πρωί το κερί έσβηνε. Όλα μαζί τα πουλιά και λαϊδούσαν μες στα κλαδιά. Αυτό ήταν. Δεν δούλευα άλλο. Εγώ σου έδωσα την κάθε μια πνοή μου και εσύ φαρμάκι με γερνάς σιγά σιγά. Μου αρκούσε να κοιτάζω τα δέντρα και τον ουρανό βυθισμένα σε αυτή την απερίγραπτη ώρα του όρθου. Αχ! Εγώ πεθαίνω και εσύ παίζεις τη ζωή μου. Μόνα σιγά, μόνα σιγά, μόνα σιγά. Εγώ πεθαίνω και εσύ παίζεις τη ζωή μου. Μόνα σιγά, μόνα σιγά, μόνα σιγά. Γέμιζα τη μακριά μου πίπα και κάπνιζα, φτύνοντας τις κεραμιδοσκεπές αφού το δωμάτιό μου ήταν μια σοφίτα. Στις 5 το πρωί κατέβαινα να αγοράσω ψωμί. Ήταν η ώρα για τους εργάτες να ξεκιθούν στους δρόμους. Για μένα ήταν η ώρα να πάω να μεθύσω σε κάποιο εμπορικό που πουλάει αψέντια. Τι ωραία! Με κοροϊδεύεις και έχεις όλα σου τα δικιά. Που η θέλησή μου είναι καλά και λίγα. Γύριζα να φάω και κοιμόμουνα στις 7 το πρωί, κάθε μέρα. Τα αισθήματά μου τα έχεις παίξει σαν φιστικιά. Μόνα σιγά, μόνα σιγά, μόνα σιγά. Τα αισθήματά μου τα έχεις παίξει σαν φιστικιά. Μόνα σιγά, μόνα σιγά, μόνα σιγά. Τώρα όμως έχω ένα όμορφο δωμάτιο που βλέπει σε μια αυλή χωρίς ορίζοντα. 3 τετραγωνικά είναι περίπου. Πίνω νερό όλη νύχτα. Δεν μπορώ να χαζέψω το πρωινόμενο άϊπνος. Πνίγομαι. Τούτος ο τόπος με ξεζουμίζει γεμάτο συμβιβασμό και στενοκεφαλιές. Δε φταίσαι εσύ, μα εγώ που έχω κάνει λάθη και υποχώρησα στον πρώτο σου καυγά. Η αυγή του καλοκαιριού και τα βράδια του Δεκέμβρη, να τι μου άρεσε πάντα εδώ.
Κι όταν θα χάσεις της καρδιάς μου το καλαθί, δεν θα μπορείς να παίξεις πια μοναζιά. Κι όταν θα χάσεις της καρδιάς μου το καλαθί, δεν θα μπορείς να παίξεις πια μοναζιά. Υπέροχα. Το ζευγάρι φεύγει λαθρέα για το Λονδίνο. Δεν γούσταρε άλλο να είναι στο Παρίσι, δεν γούσταρε να βλέπει γυναίκες και παιδιά. Έτσι σηκώνεται μία μέρα και φεύγει λαθρέα για το Λονδίνο. Στο Λονδίνο το ζευγάρι θα μείνει έναν ολόκληρο χρόνο. Εκεί εκδίδεται και η πρώτη και τελευταία ποιητική συλλογή του Αρθούρου Ρεμπό. Σε αυτήν την ποιητική συλλογή, το Μια Εποχή στην Κόλαση, βρίσκεται το επόμενο ποίημα που θα σας πω, που είναι και το επόμενο ρεμπότικο. Λέγεται Παραλήρημα 1. Εκείνος σχεδόν παιδί, με τις κρυφές του χάρες μεσαγίνευσε. Παράτησα τα πάντα για να τον ακολουθήσω, ζωή κι αυτή. Η πραγματικότητα είναι απούσα, δεν είμαστε πια στον κόσμο. Πηγαίνω όπου πηγαίνει εκείνος, ας κάνω κι αλλιώς. Πολλές φορές ξεσπάει πάνω μου με λύσα. Πάνω σε μένα ο δαίμονας, είναι δαίμονας ξέρετε. Θα με χάσεις ξαφνικά από κοντά σου. Θα φύγω με το χέρι στην καρδιά, στο κατώφλι μια βραδιά θα σου αφήσω του σπιτιού σου τα κλειδιά. Και θα φύγω με το χέρι στην καρδιά, στο κατώφλι μια βραδιά θα σου αφήσω του σπιτιού σου τα κλειδιά. Και θα φύγω. Το ξέρα πως δεν θα μπαινα ποτέ στον κόσμο του. Τις νύχτες, πόσες ώρες δεν ξαγρύπνησα πλάι στο λατρευτό κοιμισμένο κορμί, προσπαθώντας να καταλάβω γιατί ήθελε τόσο πολύ να δραπετεύσει από την πραγματικότητα. Τέτοιο πόθο άνθρωπος ποτέ δεν είχε νιώσει. Μια νύχτα τα βρίσκαμε, δουλεύαμε μαζί, γεμάτοι ενθουσιασμό. Θα σε κάνω η καρδιά σου να πονέσει. Μια νύχτα μοναχή δεν θα μπορείς, ησυχία για να βρεις, κι απ' τη ζήλια σου θα με κατηγορείς. Κάθε νύχτα μοναχή δεν θα μπορείς, ησυχία για να βρεις, κι απ' τη ζήλια σου θα με κατηγορείς. Κάθε νύχτα. Κι αφού με όργωνε με τα χάδια του μου λέγε, πόσο γελία θα σου φαίνονται όλα αυτά που πέρασες, όταν πια εγώ θα έχω φύγει, όταν πια δεν θα έχεις τα χέρια μου για προσκεφάλι, το στήθος μου για να κουμπάς, το στόμα μου να σε φυλάς στα μάτια. Γιατί, γιατί κάποια μέρα θα πρέπει να φύγω πολύ μακριά. Για πάντα. 100 φορές μου ορκίστηκε αιώνια αγάπη. Θα χαθώ απ' τη ζωή σου να το ξέρεις. Για πάντα θα με σκέφτεσαι, θα κλαις. Κρίμα το παιδί θα λες, αφού ξέρεις πως εσύ για όλα αυτές. Μια για πάντα θα με σκέφτεσαι, θα κλαις. Κρίμα το παιδί θα λες, αφού ξέρεις πως εσύ για όλα. Ίσως μια μέρα εξαφανιστεί μυστηριωδώς, όμως πρέπει να μάθω αν είναι να ανέβει σε κάποιον ουρανό, για να παρακολουθήσω την ανάληψη του καλού μου. Δεσμός να σου πετύχει. Όμορφα. Το ζευγάρι, σημαντικό να πω ότι το absent ήταν παράνομο στο Λονδίνο. Οπότε το ζευγάρι δεν είχε το boost του, δεν είχε το κατητής του να ξεφεύγει. Και αυτό έκανε τα πράγματα πολύ δύσκολα. Θες να είναι αυτό, θες να είναι που ο Ρεμπό ήθελε να γυρίσει στο Παρίσι, θες να είναι που ο Βερλέν ήθελε να ξανασυναντήσει τη γυναίκα του γιατί είχε ενοχές. Όπως και να έχει,
μία μέρα σαν όλες τις άλλες, ο Βερλέν επιβιβάζεται σε ένα ατμόπλιο και παρατάει σύξυλο τον Ρεμπό. Φεύγει για τις Βρυξέλλες. Εν πλώ του γράφει τα παρακάτω λόγια. «Φίλε μου, δεν ξέρω αν θα βρίσκεσαι στο Λονδίνο όταν θα φτάσει αυτό το σημείωμα. Εγώ πάντως το γράφω για να σου πω ότι πρέπει ουσιαστικά να καταλάβεις επιτέλους ότι ήμουν αναγκασμένος οπωσδήποτε να φύγω». «Αφού το ήξερες πως θα με βαρεθείς, ότι αυτή η ζωή γεμάτη βία κάνες άσχημα για να με ξεμιαλίσεις και σκηνές χωρίς λόγο. Αν ήθελες τόσο σκληρά να μ' αρνηθείς, εκτός από τις ιδιοτροπίες σου, γιατί να ανάψεις τη φωτιά και να μ' αφήσεις. Είχε γίνει για μένα σκέτο μαρτύριο. Αν ήθελες τόσο σκληρά να μ' αρνηθείς, γιατί να ανάψεις τη φωτιά και να μ' αφήσεις. Η αγάπη μου για εσένα είναι απεριόριστη. Ντροπή σ' όποιον σκεφτεί πονηρά για αυτήν. Θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι αν σε τρεις μέρες από σήμερα δεν επανασυνδεθώ με τη γυναίκα μου, θα τεινάξω τα μυαλά μου στον αέρα. Πες μου που θα βρω τώρα πια παρηγοριά. Η τελευταία μου σκέψη θα είναι για σένα. Σε σένα, πες μου πως θα ζήσω αλήθεια. Για σένα που με φώναξες πριν λίγο. Θες και μου δείξες βαθιά τη μαχαιριά από την προβλήτα. Και πας να πεις κι αλλού τα ίδια παραμύθια. Και που δεν θέλησα να κατέβω από το πλοίο. Ήρθες και μου μπήξες βαθιά τη μαχαιριά. Και να ξανασμίξουμε. Και πας να πεις κι αλλού τα ίδια παραμύθια. Γιατί έπρεπε να τεινάξω τα μυαλά μου στον αέρα επιτέλους. Θέλω να με συγχωρέσεις. Αν όπως φαίνεται κάνω τελικά αυτήν την ίστατη ονοησία, τουλάχιστον δεν την κάνω σαν ένας ανόητος με το κεφάλι ψηλά. Θα ήθελες να πεθάνω στην αγκαλιά σου. Θα έρθει η σειρά σου κι ο κατηφόρος αυτός. Όπως και να έχει δεν θα τα ξαναπούμε. Θα σε τσακίσει δίχως να το καταλάβεις. Αν έρθει η γυναίκα μου, άλλη της έγινα για σένα, ναι, σωστό. Θα σου στείλω τη διεύθυνση. Μαχαίρα ναι δώσες και μαχαίρα θα λάβεις. Και ελπίζω να μου γράψεις. Άλλη της έγινα για σένα, ναι, σωστό. Μαχαίρα ανέδωσες και μαχαίρα θα λάβεις. Ο Βερλέν φτάνει στις Βρυξέλλες, συγκατοικεί με τη μάνα του, στέλνει επανειλημμένος, στέλνει συνεχώς επιστολές στο Ρεμπό, «Έλα στις Βρυξέλλες, έλα στις Βρυξέλλες, θέλω να σε δω, μου λείψει και τα σχετικά». Τι να κάνει και ο Ρεμπό, δεν ήθελε και πολύ, πάει στις Βρυξέλλες και τον συναντά. Δεν θα πω πολλά, καθότι το επόμενο ρεμπότικο μιλάει από μόνο του και είναι η κατάθεση του Ρεμπό στην αστυνομία. Τον περασμένο χρόνο διαμένω στο Λονδίνο με τον κύριο Βερλέν. Εργαζόμαστε ως ανταποκριτές εφημερίδων και παραδίδουμε μαθήματα γαλλικών. Η συμβίωσή μας απέβηκε εμένα εξαιρετικά δυσάρεστη και εξέφρασα την επιθυμία να επιστρέψω στο Παρίσι. Τι συμφορά σε βρήκε τώρα. Τι συμφορά, τι συμφορά. Η καταιγίδα που φοβόμουν σε έχει πάρει και σε έχει πάει μακριά απ' τη χαρά. Η καταιγίδα που φοβόμουν σε έχει πάρει και σε έχει πάει μακριά απ' τη χαρά. Ήρθα στις Βρυξέλλες και διέμεινα στην οικία του με τη μητέρα του. Εξέφρασα εκ νέου την επιθυμία να επιστρέψω στο Παρίσι. Μου έδωσε την εξής απάντηση. Σας την αναφέρω αυτολεξή. Εντάξει, φύγε και θα δεις. Σήμερα το πρωί πήγε και αγόρασε ένα περίστροφο. Όταν επέστρεψε το μεσημέρι μου το έδειξε. Σου το είχα πει και μου γελούσες. Σου το είχα πει, σου το είχα πει, ότι η εύκολη ζωή θα σε βουλιάσει.
κι ό,τι θα ζήσεις βουτυγμένη στην τροπή. Ό,τι εύκολη ζωή θα σε βουλιάξει κι ό,τι θα ζήσεις βουτυγμένη στην τροπή. Επιστρέψαμε από τον καφενέ, εκείνος κλείδωσε την πόρτα. Κάθισε απέναντί μου, όπλησε το περίστροφο και με πυροβόλησε λέγοντας τα εξής: ορίστε, για να μάθεις που θες να φύγεις. Το όπλο εκπυρσοκρότησε εξ αποστάσεως 3 μέτρων. Ο πρώτος πυροβολισμός με τραυμάτισε στον αριστερό καρπό. Ο δεύτερος ήταν άστοχος. Τώρα μην κλαις για τον χαμό σου. Τώρα μην κλαις, τώρα μην κλαις. Υποστείς με ψυχραιμία το γραπτό σου. Το μυστικό σου σε κανέναν ναι μιλές. Να υποστείς με ψυχραιμία το γραπτό σου. Το μυστικό σου σε κανέναν ναι μιλές. Η μητέρα του ήταν παρούσα και μου παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Βγήκα έξω, συνάντησε έναν στη φύλακα, τον οποίο πληροφόρησα για ό,τι μου συνέβη και ο οποίος κάλεσε τον Βερλέν να τον ακολουθήσει στο τμήμα. Αν ο Βερλέν με είχε αφήσει να αναχωρήσω ελεύθερα, ποτέ δεν θα είχα καταθέσει μήνυση εναντίον του για τον τραυματισμό που μου προκάλεσε. Ο Βερλέν φυλακίζεται για 2 χρόνια για απόπειρα ανθρωποκτονίας, λογικό. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει ελεύθερος και είχε ασπαστεί το χριστιανισμό. Πάει και συναντάει τον Ρεμπό που ζούσε κάπου στη Στουτγκάρδη και έκανε τις δικές του business και μένουν μαζί 2 μέρες. Η παρακάτω επιστολή τη γράφει ο Ρεμπό σε ένα φίλο του, είναι η τελευταία συνάντηση των 2 ποιητών. Πάει κάπως έτσι. Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν. Λόγια ανταλλάξαμε βαριά. Με ένα κουμποσκίνι αναχείρας. Την τελευταία τη βραδιά. Μετά από 3 ώρες. Και ρίζωσε το μίσος στη ψυχή μας. Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ. Είχαμε κάνει. Εις το εξής δεν ωφελεί. Να ματώσουν οι πληγές του Κυρίου μας. Να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας. Για 2,5 μέρες. Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ. Μου έκανε τον γνωστικό. Εις το εξής δεν ωφελεί. Αλλά όταν άρχισα να του μπαίνω. Να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας. Για το Παρίσι. Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν. Θα ήταν καλύτερα θαρώ με ένα κομποσκήνι να βασιστούμε στον καιρό. Μετά από 3 ώρες. Όλα τα σβήνει απαλά και αγκαλιά. Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά. Είχαμε κάνει, πώς να το πω, να ματώσουν οι πληγές του Κυρίου μας. Και πάλι, για 2,5 μέρες. Αν ξεχαστούν καμιά φορά. Μου έκανε τον γνωστικό. Τα βαριά, αλλά όταν άρχισε να του μπαίνω να σμίξουμε, τα μάζεψε πάλι για το παρί. Μα τώρα και μπρος το παρόν ανήκει πια στο παρελθόν. Ο ερωτάς μας που μας είχε βασανίσει. Γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πλήγωσαν την καρδιά. Και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει. Γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πλήγωσαν την καρδιά. Και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει. Αυτά ήταν τα ρεμπότικα. Όπα! Παύλος Βλαστός, 1800, ζευγαρωτό τραγούδι. Τραγουδάει ο Μιχάλης, τραγουδάμε κι εμείς. Είναι στα κριτικά, δεν έχετε καμία δικαιολογία. Τους ράκους μου θα πεβεύσω να σου βρούνε το μαύρο πετεινό και ευθύς να ρθούνε. Τους ράκους μου θα πεβεύσω να σου βρούνε το μαύρο πετεινό και ευθύς να ρθούνε. Τα κουρταλά χτυπά
κυδράκι φτάνουν, δεξιά ζαρβά στη μέση την εβάνουν. Τα κρουταλά χτυπάω, αλλά κυδράκι φτάνουν, δεξιά ζαρβά στη μέση την εβάνουν. Την ώρα αυτή τη μεγαλιονίδα, ο ήλιος αναπρόβαλε στην είδα. Χορός! Ρίχνει φως αχτίδες και γεμίζει τον ήλιο με την γάψα του στολίζει. Και ρίχνει φως αχτίδες και γεμίζει τον ήλιο με την γάψα του στολίζει. Πολύ να τη λαψίδα η κεφαλή της επέταε το ολόχρυσό κορμί της. Πολύ να τη λαψίδα η κεφαλή της επέταε το ολόχρυσό κορμί της. Το σπήλιο φέγγει όλο σαν ημέρα και λογιάζα πως ήρθα εδώ πέρα. Πάμε και ένα βαμβακάρι λίγο να συντονίσουμε. Τώρα ένα πείμα του Παντελή. Το λουκάνικο μπέρι, το λουκάνικο μπέρι είναι ερωτευμένο με μία γουρούνα μάνα. Το λουκάνικο μπέρι, το λουκάνικο μπέρι είναι ερωτευμένο με μία γουρούνα μηχανή κι άλλοι τέτοιοι αδιέξοδοι έρωτες. Μπορώ να γίνω ό,τι θες, να πάρω όσες μορφές. Συνάντησέ με αστέρι. Το λουκάνικο μπέρι, το λουκάνικο μπέρι είναι ερωτευμένο με μία γουρούνα. Το
Το λουκάνικο μπέρι. Το λουκάνικο μπέρι. Είναι ερωτευμένο με μία γουρούνα μηχανή. Κι άλλοι τέτοιοι αδιέξοδοι ερωτές. Στον ουρανό, στον ουρανό πετώ. Ότι με μελαγχολεί και ελπίζω στη βαρύτητα και στον καλό της στόχο. Είναι αλήθεια το κρεβάτι μου μοναστήρι. Μεταμορφώνομαι σε, μεταμορφώνομαι σε, μεταμορφώνομαι σε ευρύ χορό. Για να μην νιώθω μόνο, για να μην νιώθω νο, για να μην νιώθω μόνο. Το λουκάνικο μπέρι, το λουκάνικο μπέρι, είναι ερωτευμένο με μία γουρούνα. Το λουκάνικο μπέρι, το λουκάνικο μπέρι, είναι ερωτευμένο με μία γουρούνα. Μηχανή κι άλλοι τέτοιοι αδιέξοδοι ερωτές. Ένα αγαπημένο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Μεγάλος συνθέτης. Ας μείνουν οι αμαξάδες στην ιστορία. Καρότσερι, καρότσερι, ας το καμουτσίκι απ' το χέρι και μην το χτυπάς. Δεν χρειάζεται να τρέχεις όταν τόσο πια κοντά σου έχεις κοινων που αγαπάς. Ας το ταμάξι μοναχό να κυλάει κι όπου κι αν πάει για μένα είναι χαρά. Όλα είναι εντάξει, η αγάπη μου είναι πλάι κι όταν γελάει ο κόσμος μου γελά. Όλα γύρω είναι ωραία και έχω την αγάπη μου παρέα δίπλα μου εδώ να. Ας τη ρόδα να γυρίζει, μια τρελή χαρά με πλημμυρίζει και με κυβερνά. Ας το ταμάξι μοναχό να κυλάει και όπου κι αν πάει για μένα είναι χαρά. Όλα είναι εντάξει κι η αγάπη μου είναι πλάι κι όταν γελάει ο κόσμος μου γελά. Ας τη ρόδα να γυρίζει, μια τρελή χαρά με πλημμυρίζει και με κυβερνά. Αχα, αχα, αχα. Και μιας που θυμηθήκαμε τον έναν μεγάλο, να θυμηθούμε και τον άλλον που τον χάσαμε σαν σήμερα. Φύγαμε. Αβρίλη μου ξανθέ και Μάη μη ρωδάτε, καρδιά μου πως αντέ, καρδιά μου πως, καρδιά μου πως αντέχεις μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές. Λαϊ λαϊ λαρα λα λα λαϊ λαϊ λα. Γεμίζει η γειτονιά τραγούδια και φιλιά. Τι
την κοπελιά μου τη λένε Λενιό. Την κοπελιά μου τη λένε Λενιό. Την κοπελιά μου τη λένε Λενιό. Μα το έχω μυστικό. Λουλούδι μου, λουλούδι μυριστό, και ρόδο μη ροδάτο, στη μάνα σου θα έρθω. Στη μάνα σου, στη μάνα σου θα έρθω, να πάρω την ευχή της και το τέρι που αγαπώ. Γιομίζει η γειτονιά, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, μα το έχω μυστικό. Αστέρι μου, αστέρι μου χλωμό, του φεγγαριού αχτίδα στο γαϊτανό φρυδό. Στο γαϊτανό φρυδό σου κρεμάστηκε η καρδιά μου σαν το πουλάκι στο ξόδερμο. Την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, μα το έχω μυστικό. Ένα χειροκρότημα για τη Λένα, Λένα Κιτσοπούλου. We love you. Λένα. Φουφ, υγρασία. Μην το ξαναπείς. Όχι, καλά. Εντάξει, μεγαλωμένοι εδώ είμαστε, ξέρουμε κι εμείς δηλαδή τώρα είναι το μάλι. Λοιπόν, ένα ποίημα τώρα του Οδυσσέα Ηλίτη, από την ποιητική συλλογή Μαρία Νεφέλη. Να κουρδίσω πρώτα. Ναι, κούρδισε. Δεν τα ρωτάμε αυτά. Είναι ένα ποίημα που έγραψε ο Μιχάλης όταν ήμασταν, όταν ήμασταν 16 χρονών. Είναι τα πρώτα ποίηματα που έγραψε. Μελοποίηση. Μελοποίηση, όχι. Εννοώ, αϊντά. Ο Οδυσσέας Ηλίτης εδώ. Ο αδερφός μου, ο Οδυσσέας. Τη μουσική, ρε παιδιά. Η υγρασία που έχει, η υγρασία. Αχ, ωραία. Είπα να κάνω κάτι όσο κουρδίζει. Και πήγε πολύ καλά. Καλά πήγε αυτό, ναι. Και καλά πήγε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Φύγαμε. Πάντου την είδα να κρατάει ένα ποτήρι, να κοιτάζει στο κενό, να ακούει δίσκους ξαπλωμένη χάμου, να περπατάει στον δρόμο με φαρδιά παντελόνια και μια παλιά καπαρντίνα. Δώρος απ' τις βιτρίνες των παιδιών, πιο θλιμμένη τότε και στις δισκοθήκες, πιο νευρική να τρώει τα νύχια της. Περπατώ μέσα στα αγκάθια, μέσα στα σκοτεινά, σ' αυτά που είναι να γίνουν και στα λωτινά. Κι έχω για μόνο μου όπλο, μόνη μου άμυνα, τα νύχια μου τα μοβ, σαν τα Κυκλάμινα. Καπνίζει αμέτρητα τσιγάρα, είναι χλωμή κι ωραία, μα αν της μιλάς ούτε π' ακούει καθόλου, σαν να γίνεται κάτι αλλού, που μόνο αυτή τ' ακούει και τρομάζει, κρατάει το χέρι σου σφιχτά, δακρύζει, αλλά δεν είναι εκεί. Δεν την έπιασα ποτέ και δεν της πήρα τίποτα. Περπατώ μέσα στα αγκάθια, μέσα στα σκοτεινά, σ' αυτά που είναι να γίνουν και στα λωτινά. Κι έχω για μόνο μου όπλο, μόνη μου άμυνα,
τα νύχια μου τα μοβ σαν τα κυκλάμινα. Τίποτα δεν κατάλαβε, όλη την ώρα μου έλεγε θυμάσαι τι να θυμηθώ. Μονάχα τα όνειρα θυμάμαι γιατί τα βλέπω νύχτα. Όμως τη μέρα νιώθω παράξενα, πώς να το πω, απροετοίμαστη. Βρέθηκα μέσα στη ζωή τόσο άξαφνα, εκεί που δεν το περίμενα καθόλου. Δεν ξέρω, κάτι παράξενο έγινε στο τέλος. Πρώτα έβλεπα το νεκρό κι ύστερα γινόταν ο φόνος. Πρώτα ερχόταν το αίμα κι ύστερα ο χτύπος κι η κραυγή. Και τώρα όταν ακούω να βρέχει, δεν ξέρω τι με περιμένει. Και τώρα όταν ακούω να βρέχει, δεν ξέρω τι με περιμένει. Περπατώ μέσα στα αγκάθια, μέσα στα σκοτεινά, σ' αυτά που είναι να γίνουν και στα λωτεινά. Κι έχω για μόνο μου όπλο, μόνη μου άμυνα, τα νύχια μου τα μόβ, σαν τα κυκλάμινα. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα ποίημα τώρα του Ζακ Πρεβέρ σε μετάφραση του Γιάννη Βαρβέρη, σημαντικοί ποιητές και οι δυο τους. Είναι ένα ποίημα ιστορία, είναι μια μικρή ιστοριούλα, πώς είναι αυτές του Εσώπου που έχουν κηθικό δίδαγμα. Έτσι είναι και αυτή. Οπότε παρακολουθούμε την ιστορία έτσι για να πάρουμε για κάτι φεύγοντας. Είναι μια αληθινή ιστορία. Μακάβρια όπως όλες οι αληθινές ιστορίες. Κλάμα ενός πληγωμένου πουλιού είναι το μοναδικό πουλί του χωριού κι είναι ο μοναδικός γάτος του χωριού που το μισό φαγε. Και το πουλί σταμάτησε να τραγουδά κι ο γάτος σταμάτησε να νιαωρίζει και να γλύφει τη μουσούδα του και το χωριό ετοιμάζει στο πουλί τη κηδεία επίσημη. Ραμ, παμ, 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 παμ. Και ο γάτος που είναι καλεσμένος στέκει πίσω από το μικρό αχυρένιο φέρετρο που μέσα κείται το νεκρό πουλί. Το φέρετρο κρατάει ένα μικρό κορίτσι. Αχ, δεν σταματάει να κλαίει. Δεν σταματάει να κλαίει. Αν ήξερα πως σου κάνα τόσο κακό, της λέει ο γάτος, θα το είχα φάει ολόκληρο. Κι ύστερα θα έλεγα πως το δα να πετάει ψηλά. Ίσως τότε πονούσες λιγότερο. Έτσι απλά θα λυπώσουν μονάχα. Έτσι απλά θα λυπώσουν μονάχα. Ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε κάτι μισό. Ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε κάτι μισό. Καλά τα λέει ο Πρεβέρ. Τώρα θα σας πούμε δύο ποίηματα της Μυρσίνης Γκανά. Φρέσκα, φρέσκα, σπαρταράντια αυτά. Πολύ αγαπημένα μας και ερωτικά. Εγώ θα σε περιμένω κάθε μέρα με λαχτάρα και θα πηδάω επάνω σου με αγάπη όταν θα μπαίνεις και θα σου δίνω υγρά φιλιά. Και θα περνάω το χέρι μου απ' τα μαλλιά σου όπως σου αρέσει. Θα βγαίνουμε βόλτα οι δυο μας, θα μοιραζόμαστε ένα κρεβάτι
Και το πρωί θα σε κοιτάζω με στα μάτια πρωτού φύγω. Εγώ θα σε περιμένω κάθε μέρα με λαχτάρα και θα πηδάω επάνω σου με αγάπη όταν θα μπαίνεις και θα σου δίνω υγρά φιλιά. Και θα περνάω το χέρι μου από τα μαλλιά σου όπως σου αρέσει. Θα βγαίνουμε βόλτα οι δυο μας, θα μοιραζόμαστε ένα κρεβάτι. Και το πρωί θα σε κοιτάζω με στα μάτια πρωτού φύγω. Γι' αυτό σου λέω ας μην πάρουμε σκύλι, ας γίνουμε κατοικίδια το ένα για το άλλο. Γι' αυτό σου λέω ας μην πάρουμε σκύλι, ας γίνουμε κατοικίδια το ένα για το άλλο. Γι' αυτό σου λέω ας μην πάρουμε σκυλί, ας γίνουμε κατοικίδια το ένα για το άλλο. Ωραία, δεν τα πει η Μυρσίνη, ε? Μα ωραία το παίξαμε κι εμείς. Μα το είπαμε κι εμείς, ωραία, το είπαμε κι εμείς. Πρωινά και απογεύματα σε βαγόνια κλεισμένο προσπαθεί να αποφύγει σώματα αλλά το σώμα. Το σώμα μέσα στο οποίο υπάρχω αυτό που με προδίδει σταθερά και θα το κάνει πάλι. Αν κάποτε ποτέ σε ξαναδώ και ενώ εγώ θα πηγαίνω κάπου αλλού, εκείνο θα έρχεται ολόκληρο σε σένα πάλι. Πρωινά και απογεύματα σε βαγόνια κλεισμένο προσπαθεί να αποφύγει σώματα αλλά το σώμα. Το σώμα μέσα στο οποίο υπάρχω αυτό που με προδίδει σταθερά και θα το κάνει πάλι. Αν κάποτε ποτέ σε ξαναδώ και ενώ εγώ θα πηγαίνω κάπου αλλού, εκείνο θα έρχεται ολόκληρο σε σένα πάλι. Εκείνο θα έρχεται ολόκληρο σε σένα πάλι. Σε βαγόνια κλεισμένο προσπαθεί να αποφύγει σώματα αλλά το σώμα. Το σώμα μέσα στο οποίο υπάρχω αυτό που με προδίδει σταθερά και θα το κάνει πάλι. Αν κάποτε ποτέ σε ξαναδώ και ενώ εγώ θα πηγαίνω κάπου αλλού, εκείνο θα έρχεται ολόκληρο σε σένα πάλι. Εκείνο θα έρχεται ολόκληρο σε σένα πάλι. Λοιπόν, ένα πείμα τώρα του Πάμπλο Νερούδα. Όλο παίζεις εσύ, κάθε μέρα εσύ, με το φως του σύμπαντος κόσμου. Όλο παίζεις εσύ, κάθε μέρα εσύ, με το φως του σύμπαντος κόσμου. Δε θα σου φέρω από το βουλί.
λουλούδια, γεράνια και ζουμπούλια και ένα κοφίνι φιλιά. Θέλω να κάνω εγώ μαζί σου ό,τι κάνει η άνοιξη στις κερασιές. Θέλω να κάνω εγώ μαζί σου ό,τι κάνει η άνοιξη στις κερασιές. Κανένας αλλού δεν μοιάζεις εσύ από τότε που εγώ σε αγάπησα. Κανένας αλλού δεν μοιάζεις εσύ, άσε με να σε ξαπλώσω στο στρώμα. Ρωτάμε θες, λέω ναι, ας εξαπλώσω στο στρώμα. Πάντα ρωτάμε δεν κακό, ρώτα ρε παιδί μου, θα πας τίποτα. Θα σου φέρω από το βουνό χιλιάδες λουλούδια, γεράνια και ζουμπούλια και ένα κοφίνι φιλιά. Θέλω να κάνω εγώ μαζί σας ό,τι κάνει η άνοιξη στις κερασιές. Θέλω να κάνω εγώ μαζί σας ό,τι κάνει η άνοιξη στις κερασιές. Κάνε ως αλλουνού δεν μοιάζεις εσύ από τότε που εγώ σε αγάπησα. Κάνε ως αλλουνού δεν μοιάζεις εσύ, άσε με να σε ξαπλώσω στο στρώμα. Πολύ δυνατό. Θυμάται κανείς πως ξεκινήσαμε? Όχι. Γι' αυτό λοιπόν να το ξαναπαίξουμε. Συμβουλή, πρόταση από τον Τζελαλαντίν Ρουμί. Έτσι για να έρθουμε πιο κοντά είναι αυτό το τραγούδι. Μη μένεις κοντά, μη μένεις κοντά, αι, αι. Σε κατσούφι άνθρωπο, στάσου κοντά, στάσου, στάσου κοντά. Πού καλέ, σ' όσους έχουν χάρη και μεγάλη καρδιά, και μεγάλη καρδιά. Όταν μπαίνεις σε έναν όμορφο κήπο, όταν μπαίνεις σε έναν όμορφο κήπο, μη χάνεις τον καιρό σου με τα αγριόχορτα. Μη χάνεις τον καιρό σου με τα αγριόχορτα. Μείνε κοντά στο γιασεμί και στον Άρκισο. Μείνε κοντά στο γιασεμί και στον Άρκισο. Μένεις κοντά, μη μένεις κοντά, αι, αι, αι. Σε κατσούφι άνθρωπο, στάσου κοντά, στάσου, στάσου κοντά. Σ' όσους έχουν χάρη και μεγάλη καρδιά, και μεγάλη καρδιά. Όταν μπαίνεις σε έναν όμορφο κήπο, όταν μπαίνεις σε έναν όμορφο κήπο, μην χάνεις τον καιρό σου με τα αγριόχορτα. Μην χάνεις τον καιρό σου με τα αγριόχορτα. Μείνε κοντά στο γιασεμί και στον Άρκισο. Μείνε κοντά στο γιασεμί και στον Άρκισο. Μη μένεις κοντά, μη μένεις κοντά. Ευχαριστούμε, παιδιά. Αύριο το πρωί φεύγει ένα αεροπλάνο και θα πάει σε ένα τόπο που δεν υπάρχει, αλλά θα προσγειωθεί εκεί.
Σας προτείνω να κάνετε βαλίτσες. Τα λέμε αύριο 10 παρά εκεί, στο αεροδρόμιο, για να εκτοξευτεί ο πύραυλος. Στη γύρω ποταμίδα περβολάκια που γλυκό κυλαδούσαν τα πουλάκια. Στο δάσος κοτσιφί σφυρολογούνε, τριγωνιά με τριγώνες ζευγαριούνε. Ήταν ο Στράτος Γκρίντζαλης στο μπουζούκι και στο μαντολινάκι. Ο Αλέξανδρος Τσιόπας στο κόντρα μπάσο, παύλα μπάσο στην παρούσα. Και ο Αλέξιος Στενάκης στο κλαρινέτο της καρδιάς μας. Στον ήχο ο Γιάννης, στα υπέρλαμπρα φώτα, ο Νεκτάριος. Ευχαριστούμε τη μικρή Άρκτο για όλα. Αριστεία Πλεύρη, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και όλη την ομάδα σου. Ήσασταν υπέροχοι. Τα διαπάντα γεμάτα πράσινάδα, χαρά Θεού με στη δροσοποτάδα, και το νερό που τρέχει στο ριάκι μουρμουρίζε και εκείνο από λιγάκι. Παραπόνα περίσσα είχε πάλι, νεράιδες τες πανόριες προσεκάλι, πως δεν αναφανήκαν να λουστούνε την κατάσπρη στολή να στολιστούνε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε ένα υπέροχη σεζόν. Υγεία και χαρές και γλέτια. Καλή αντάμωση. Πως τα έχεις μου όλα ταιριασμένα, τα θαύμαστα σου έργα ένα-ένα. Εσύ μωσέ το σταύρο μας ημέρας, δεν εσύ εμείτε φίλων ο αέρας. Ο τσιτσίκας τσιτσί ρίζε και ψάλι, κι ο ήλιος με την κάψα τη μεγάλη. Στα φιλιά πορικά για να γεννώσουν, κι αγιωτικό κρασί καλό, καλό να δώσουν. Στα φιλιά πορικά για να γεννώσουν, κι αριωτικό κρασί καλό να δώσουν. Πού είναι η Λένα Κιτσοπούλου? Λένα! Πού είναι η Λένα Κιτσοπούλου? Νάτι! Θα σας αποχαιρετήσουμε πολύ γλυκά με ένα ποίημα του Λόρκα, βουτυγμένο στο συμβολισμό όπως μας αξίζει. Υπάρχει ένα πικρό βοτάνι και ένας κόσμος από χίλιες ταράτσες, και το πιο μικρό χεράκι του νερού δε σπάει την πόρτα. Αχ, που πας να φύγεις, είναι ένας ουράνιος θόλος από χίλια παράθυρα και ένα πικρό βοτάνι. Του ποδιού πονάει το πέλμα, του προσώπου το μέσα μέρος μικρό, και πονά στο νιοκλονάρι φρέσκο κομμένη νύχτα. Αχ, που πας να φύγεις, είναι ένας ουράνιος θόλος από χίλια παράθυρα
και ένα πικρό βοτάνι. Δάγκωσε το αγάπη οχτρέ μου, το πικρό σου το βοτάνι. Ένα καληνύχτα σε πίση του Χατζηδάκη, θα σας πούμε. Αντί encore, ξέρεις. Δεν μπορεί παρά να μην μας φέρνει στο νου την Διάννα. Πάντα μας τη φέρνει. Κι αν γεννηθείς κάποια στιγμή μιαν άλλη που δεν θα υπάρχω, μη φοβηθείς και θα με βρεις είτε σαν άστρο όταν μονάχος περπατάς στην παγωμένη νύχτα, είτε στο βλέμμα ενός παιδιού που θα σε προσπεράσει, είτε στη φλόγα ενός κεριού που θα κρατάς διαβαίνοντας το σκοτεινό το δάσος. Γιατί ψηλά στον ουρανό που κατοικούν τα άστρα μαζεύονται όλοι οι ποιητές και οι εραστές καπνίζουν σιωπηλοί πράσινα φύλλα, μα σαν χρυσόσκονοι πηδάνε τα ποτάμια και περιμένουν να λιγωθούν οι αστερισμοί και να λιγοθυμίσουν, να πέσουν μες στον ύπνο σου, να γίνουν αναστεναγμός στην άκρη των χιλιών σου, να σε ξυπνήσουν και να δεις από το παράθυρό σου το πρόσωπό μου φωτεινό, να σχηματίζει αστερισμό, να σου χαμογελάει και να σου ψιθυρίζει καληνύχτα. Να δεις από το παράθυρο το πρόσωπό μου φωτεινό, να σχηματίζει αστερισμό, να σου χαμογελάει και να σου ψιθυρίζει καληνύχτα. Και να σου ψιθυρίζει καληνύχτα. Ευχαριστούμε πολύ. Να έχουμε ένα ωραίο Σεπτέμβρη. Καλή αντάμωση. Ευχαριστούμε.